Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Δεν πρόλαβα να βάλω στο Instagram τη φωτογραφία που βγάλαμε. Θα το βάλετε στην πορεία. Έχετε γίνει πολύ δραστήριο στο Instagram. Δεν πρόλαβα τώρα, τι να κάνω. Εγώ βλέπω εδώ ότι μεσαία τάξη αναβάλλεται, κύριε Υπουργέ. Διαβάσατε Αυγή σήμερα. Η Αυγή κάνει εφόλης ύλης κριτική και λέει ότι στην πραγματικότητα παρατείνουν τη λιτότητα. Ένα σημείο, κουπί για τους πολλούς, δώρα για τους λίγους, εργασιακός μεσαίωνας, ανάπτυξη χωρίς κανόνες. Αυτή είναι η κριτική σε όλα τα θέματα. Στο ερώτημά σας, αν διάβασα Αυγή σήμερα, θέλω να σας πω την ειλικρινή μου απάντηση. Δεδομένου ότι από ό,τι βλέπω από την κυκλοφορία τη διαβάζουν περίπου 1000 την ημέρα, θα ήταν έκπληξη να είμαι μέσα σε αυτούς τους 1000, άρα η απάντηση μου δεν διάβασα. Δεν έχει σημασία, όμως μας έχει στρατηγική τώρα. Συνάδελφοι, κύριε Γεωργιά, δεν απαντήστε επί τους. Δεν φταίνει συνάδελφοι, φταίει το κόμμα που είναι από πίσω. Συνάδελφοι, δεν δουλειάζουν κανένα. Η μεσαία τάξη αναβάλλεται. Ακούστε να δείτε. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Η πολιτική που εξήγηλε στην ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το μέλλον, αλλά η πολιτική που ήδη έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση εδώ και 2 μήνες, είναι απολύτως προσανατολισμένη στη μεσαία τάξη. Πλέον μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα. Η διεύρυνση των δικαιούχων για τις 120 δόσεις και η μείωση των επιτοκίων για τις 120 δόσεις. Από την προηγούμενη κυβέρνηση έρχονται αυτά. Οι 120 όχι, κάνετε λάθος. Η μείωση των επιτοκίων για τις 120 δόσεις δεν είναι από την προηγούμενη κυβέρνηση, είναι από αυτή την κυβέρνηση. Όχι, το 5,5% για τις 120. Με τη σειρά. Η προηγούμενη κυβέρνηση ψήφισε 120 δόσεις και τους είχαμε πει τότε, το κάνετε λάθος, πρέπει να το διορθώσετε. Μάλιστα. Τότε στη Βουλή ο κύριος Τσακαλώτος αρνήθηκε να το διορθώσει. Δείτε ποιες διαφορές έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Την οποία κατηγορούσε, το Μητσοτάκη κατηγορούσε ο Τσίπρας προεκλογικά ότι αν το ψηφίσει ο κόμμας θα καταργούσε τις 120 δόσεις. Το θυμάστε. Μάλιστα. Και τι έκανε ο Μητσοτάκης όταν ήρθε. Προσέξτε τι έκανε. Έκανε 120 δόσεις και για τις επιχειρήσεις, τις οποίες ο κύριος Τσακαλώτος είχε αρνηθεί να κάνει στη Βουλή των Ελλήνων. Mm-hmm. Μείωσε το επιτόκιο από το 5,5 στο 3. Και ανέβασε στο εύκατο όριο χωρίς το 1 εκατομμύριο και ανέβασε σε επιχειρήσεις το 1 εκατομμύριο το όριο. Μάλιστα. Όλα αυτά, κύριε Δημήτρη Οικονόμου, κύριε Ανασοπούλου, δεν είναι για τη μεσαία τάξη. Ναι, για ποιον είναι, για τον πλούσιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ σας κατηγορεί, άρα, κύριε Υπουργέ, ότι ως κυβέρνηση τρώτε από τα έτοιμα. Και θα αναρωτηθεί κάποιος. Μέσα σε 2 μήνες ξαφνικά βρήκατε τα χρήματα και το χώρο για να κάνετε φορολογικά. Πολύ ωραίο επιχείρημα. Δόκιμο το ερώτημα. Και κάνετε μαγιές στις πλάτες του Τσίπρα. Εντάξει, δόκιμο το ερώτημα και θέλω να το απαντήσω. Ήμουνα εγώ στη Βουλή των Ελλήνων ο ίδιος, στον κύριο Τσακαλώτο, όταν έφερε τον Μάιο, τέλος Απριλίου, τις 120 δόσεις. Και του είπα από το βήμα της Βουλής, γιατί κύριε Τσακαλώτε δεν βάζετε και τις 120 δόσεις και σε επιχειρήσεις. Διότι αν δεν βάλετε τις 120 δόσεις, το είχα πει σε επιχειρήσεις, δεν δουλεύει το σύστημα. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορούσε να ρυθμίσει ο επιχειρηματίας ο μικρομεσαίος. Και ο κύριο Τσακαλώτο σηκώθηκε και αρνήθηκε. Και είχε κάνει, θυμάστε, 32 δόσεις του και ανεβάζετε το 24, 32 το είχε πάει. Ερώτηση. Δεν μπορούσε τον Απρίλιο να το κάνει και ο Τσακαλώτος και η Ασοπούλου. Δεν μπορούσε. Ναι. Μπορούσε. Δεν το έκανε όμως. Το έκανε ο Μητσοτάκης. Τι κάνουμε τώρα. Σας θυμάμαι προεκλογικά. Καλά, δεν σας λέω. Ναι, εντάξει, είναι θέμα πολιτικής επιλογής. Ερώτηση. Άλλο παράδειγμα. Σε 120 δόσεις μην φύγουμε. Είναι καλό το παράδειγμα. Γιατί ναι, η πολιτική πρέπει να την κρίνουμε σε εφαρμοσμένα πράγματα. Όχι γενικώ σε φλήματα. Είχαμε στη Βουλή ειδική συνεδρία όπου μίλησε και ο Μητσοτάκης και εγώ και ο Χατζηδάκης και άλλοι. Και του είπαμε, δεν μπορείτε να λέτε στον πολίτη ότι αν εσύ πολίτη χρωστά στο κράτος θα σε χρεώνω 5,5, ενώ το κράτος αν σου χρωστά στον 3, θα πρέπει να το κάνουμε το ίδιο. Ναι. Ό,τι χρεώνει το κράτος τον πολίτη, το ίδιο και ο πολίτης το κράτος. Κύριε, ενώ το λέγαμε, το κάνανε. Όχι. Ποιος το έκανε, ο Μητσοτάκης το έκανε. Του στέω ο Μητσοτάκης δεν το έκανε. Τον Αλφία δεν τον είχαν μειώσει και αυτοί. Γιατί σας μέμφωτε και γι' αυτό. Τον μειώσανε 10%. Εμείς τον μειώσαμε στο σταθμικά 22%. Δηλαδή διπλάσιο και. Ναι, αλλά πήγατε και πάνω, λέει, στην πάνω κατηγορία. Αυτή είναι η κριτική. Μα πήγαμε και στην πάνω και στην κάτω. Σας ξαναλέω, η μεσοσταθμική μείωση του ΕΝΦΙ από τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν 10%. Η μεσοσταθμική μείωση του ΕΝΦΙ από τον Μητσοτάκη τον πρώτο του χρόνο είναι 22% και ακολουθεί άλλο τόσο τον επόμενο χρόνο. Πάντως, άδεια ταμεία δεν παραλάβατε. Αυτή είναι η ουσιακή, το πάει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν παραλέβαν καμένη γη. Είχαμε τάξεις, σου λέει, στη χώρα. Τις δουλειές μία-μία. Συνεννοηθήκαμε ότι αυτά τα έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και δεν τα έκανε η κυβέρνηση Τσίπρα. Σημασία έχει, τη βρήκατε όμως, λέμε. Πάμε τώρα, τη βρήκα. Κύριε Γεωργιάδη, αν είχατε παραλάβει καμένη γη, δεν θα μπορούσε ο κ. Μητσοτάκης να ανέβει στη ΔΕΘ και να προαναγγείλει φορολογική χρήση. Τη λέξη καμένη γη εμείς δεν την έχουμε πει. Και θα σας πω και γιατί δεν την έχουμε πει. Διότι ο κύριος Τσίπρας, μετά τις αυταπάτες του καλοκαιριού του 2015, έκανε συμφωνία με τους δανειστές, υπέγραψε μνημόνιο. Βεβαίως, εφαρμόζοντας μνημονιακή πολιτική, όχι την αντιμνημονιακή που διαφήμισε σαν Go Back Madame Merkel, τη μνημονιακή πολιτική του ηττημένου κατά του ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ. Κατάφερε να σταθεροποιήσει τη χώρα όχι ο Τσίπρας, αλλά το μνημόνιο. Το καταλάβαμε τώρα. Τι έγινε όμως. Το μνημόνιο του Τσίπρα είχε μια ουσιώδη διαφορά από το προηγούμενο του Σαμαρά. Ποια ήταν η διαφορά των δύο μνημονίων? Το μνημόνιο του Σαμαρά έκανε μεταρρυθμίσεις
έναντι μειώσεις φόρων, το μνημόνιο του Τσίπρα έβγαζε έξω τις μεταρρυθμίσεις και άφησαν τους φόρους. Mm-hmm. Τι κάνει τώρα ο Μητσοτάκης, τι κάναμε στην Τρόικα, τους θεσμούς, όπως λένε τώρα, όταν στείλαμε την πρώτη φορά το καλοκαίρι, προτείναμε μία σειρά μεταρρυθμίσεων, τις οποίες θα ψηφίσουμε μεταξύ τώρα αυτών το δικό μου νομοσχέδιο. Ναι, ναι. Κύριε Γεωργιάδη. Είπατε? Τώρα δεν έχετε μνημόνιο. Έχετε πολύ μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Ξαναλέω, κύριε Ασογούλου. Εγώ δεν μ' αρέσει να κοροϊδεύω τον κόσμο. Μπορεί να μην το λέμε μνημόνιο, αλλά τώρα σε μια εβδομάδα θα είναι εδώ η Τρόικα να μας ελέγξει. Ναι, και είναι οι ίδιοι άνθρωποι που εγώ τους έβλεπα ως Τρόικα. Τώρα δεν ξέρω πώς το έχετε καταλάβει, όχι εσείς, ενώ ΣΥΡΙΖΑ. Και έχουμε και ένα 3,5% στο κεφάλι. Θέλω να πω, να επανέλθω στην πραγματικότητα. Τι έκανε ο Τσίπρας, έβγαλε τις μεταρρυθμίσεις και άφησε τους φόρους. Τι κάνει ο Μητσοτάκης, βάζει μεταρρυθμίσεις και μειώνει τους φόρους. Αυτό είναι πολιτική επιλογή. Mm-hmm. Είναι απόφαση κυβερνητική. Πάντως, ακόμα και έτσι όπως το λέτε, ο κύριος Τσίπρας δήλωσε χθες αντισυστημικός. Δηλαδή, παρά το μνημόνιο που λέτε εσείς τώρα και την εφαρμογή των βαριών μνημονιακών μέτρων, ο ίδιος δήλωσε αντισυστημικός. Το λέω επειδή. Να κλείσουμε λίγο το βασικό λοιπόν επιχείρημα. Που λέει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες μέρες. Ότι εμείς λέει θα τα κάναμε και δεν προλάβαμε. Ναι. Ερώτηση. Δεν είχε συνταγματικό δικαίωμα να μείνει μέχρι τον Οκτώβριο. Ναι. Μπορούσε να μείνει. Βεβαίως. Μπορούσε. Αποφάσισε να κάνει πρώτες εκλογές. Αν ήταν τόσο όρημα να τα κάνει όλα αυτά ο Τσίπρας, να βγάλει τα capital controls, ναι, να μειώσει περαιτέρω τον ένφια, να κάνει όλα αυτά. Να μειώσει τους φόρους. Έχει μια προεργασία όμως. Ένα λεπτό. Μην τα μηδενίζουμε όλα. Παιδιά, αν ήταν έτοιμος να τα κάνει, γιατί δεν έμενε μέχρι τον Οκτώβριο να προλάβει να τα κάνει. Αυτή είναι μια πολιτική επιλογή. Εντάξει, διότι δεν θα τα έκανε. Τα capital controls, κύριε Οικονόμη, κυρία Σοπούλου, μπόρεσαν να έρθουν τώρα γιατί το επιτόκιο δανεισμού της Ελλάδας είχε στο 1,50. Μάλιστα. Που αυτό δείχνει τη μεγάλη εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία. Με τον Τσίπρα το επιτόκιο ήταν 3,5. Δεν μπορούσε να πάει ένα 50, δεν καταλαβαίνετε τη διαφορά. Μήπως, κύριε Υπουργέ, όμως. Βλέπαν οι επενδυτές τώρα... Τσίπρα και στρίβανε. Πάμε να το εξηγήσω. Βρίσκεται έτοιμα και σε ό,τι αφορά τα πλεονάσματα. Γιατί μαθαίνουμε ότι στο Eurogroup της Παρασκευής θα γίνει ένα πρώτο βήμα για τη μείωση των πλεονασμάτων. Ταυτόχρονα όμως ακούμε και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι αυτό ήταν κάτι περίπου δρομολογημένο. Πάμε λίγο τώρα. Για να το συνδέσω και με την προηγούμενη ερώτηση που δεν απήντησα. Είπε ο κύριος Τσίπρας, καθισμένος σε έναν πολυτελέστατο κήπο στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας, ένα από τα πολυτελέστερα θέρατα του πλανήτη, έτσι. Εγώ δεν έχω μπορέσει να πάω στη λίμνη Κόμο. Ο κύριος Τσίπρας πηγαίνει κάθε καλοκαίρι στη λίμνη Κόμο. Το να πάτε δεν είναι δύσκολο. Το που θα μείνετε έχει σημασία. Είδαμε που να περάσει από την Κόμο. Λέω δεν λοιπόν, είναι πολύ ωραίο να κάθεσαι μία πολυθρόνα σε έναν πολυτελέστατο κήπο μπροστά σε μία πανέμορφη λίμνη, σε ένα μέρος που πάνε μόνο οι ζάμπλουτοι και να λες παραμένω αντισυστημικός. Mm-hmm. Επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο να είσαι στο κόντρο της κυρίας Παναγωπούλου, να έχεις απλωμένα τα πόδια στα γαλάζια νερά του Ιωνίου και να φαντάζεις τον εαυτό σου Τσε Γκεβάρα. Όλα αυτά είναι πολύ βολικά. Αν θες να είσαι όμως Τσε Γκεβάρα, δεν είσαι στο κόντρο της Παναγωπούλου, ούτε σε λίμνη Κόμο, για να τελειώνουν τα παραμύθια. Άρα ο κύριος Τσίπρας πια δεν μπορεί να πουλάει αντισυστημικότητα. Κύριο Τσίπρας είναι ένας φίλος της κυρίας Μέρκελ, είναι ένας φίλος του κυρίου Σόιμπλε. Θυμίζω τα καλά το λόγια του κυρίου Σόιμπλε για τον κύριο Τσίπρα λίγο πρώτων εκλογών. Ναι. Δεν μπορεί να είσαι ταυτόχρονα άνθρωπος που λέει ο κύριος Σόιμπλε ότι μας βοήθησε στο σκοπιανό ζήτημα και μπράβο. Αν εκφράζει τα λαϊκά στρώματα, αυτό είπε ο ίδιος. Ποιος εκφράζει, έχει σημασία. Άρα θα συμφωνήσουμε, φαντάζομαι, ότι ο κύριος Σόιμπλε εκφράζει τα λαϊκά στρώματα. Αυτό συμπάθει τον Τσίπρα. Αν ο τελείω, κύριε Γεωργιάδη. Όχι, να το συμφωνήσουμε με του φίλου μου του ΣΥΡΙΖΑ. Λέω, ο κύριος Σόιμπλε, ο Σόιμπλε, άστι Μέρκελ, ο Σόιμπλε βγήκε προεκλογικά και έκανε δήλωση το πόσο καλή συνεργασία με την κυβέρνηση Τσίπρα. Λέω τώρα, λέει το κύριο Σόιμπλε να ενδιαφέρεται για τα χαμηλά στρώματα στην Ελλάδα. Ο κύριος Σόιμπλε ενδιαφέρεται να κάνει τη δουλειά του και με τον κύριο Τσίπρα την έκανε. Άρα, τη δουλειά του. Αυτό τον συμφωνούμε. Άρα αφού λοιπόν την έκανε ο κύριος Σόιμπλε τη δουλειά του με τον Τσίπρα, έτσι, δεν μπορεί ο κύριος Τσίπρα να υποδίεται το αντισυστημικό. Το συμφωνήσαμε. Εσείς φροντίζετε. Εκτός και αν είναι και ο Σόιμπλε Τσε Γκεβάρα. Κύριε Υπουργέ, εσείς φροντίζετε για την ανάπτυξη τη χώρα.